Ο Γιώργος Κουντελάκης, επικεφαλής της παράταξης Ποιότητα Ζωής, εν ώψη των εκλογών του 2019, εγκαινιάζει τον προεκλογικό του αγώνα με την ομιλία του στον κινηματογράφο Sporting. Μαζί μας είναι ο Θόδωρος Καστόρης, Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη Ποιότητα Ζωής. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σήμερα ο Γιώργος Κουντελάκης ξεκίνησε τον προεκλογικό του αγώνα με μία έντονη ομιλία. Πώς σας φάνηκε? Πιστεύω ότι ο Γιώργος, επειδή έχει και την ικανότητα και τη γνώση, είναι πάντοτε πάρα πολύ ουσιαστικός. Μίλησε με επιχειρήματα, ακόμα και όταν ήταν σκληρός σε κάποια πράγματα, είχε επιχειρηματολογία για όλα αυτά που ζούμε μέσα στο Δήμο. Και ο κόσμος πια πρέπει να μπει μέσα σε αυτή τη λογική, να ακούει ανθρώπους με επιχειρήματα και όχι σκέτα συνθήματα. Ακούσαμε την κριτική του να αφορά πολλά χρόνια πίσω. Ναι, γιατί είμαστε μια παράταξη που ο Γιώργος ο Κουτελάκης την έφτιαξε, ο Γιώργος ο Κουτελάκης την αίσθησε, ξεκινήσαμε από αντιπολίτευση, ανεβήκαμε στη Δημοτική Αρχή, τώρα πάλι αντιπολίτευση. Και όλο το έργο, ακόμα και αυτό που γίνεται σήμερα, τα έργα στη Νέα Σμύρνη, είναι και αυτά ακόμα σχέδια δικά του. Δεν έχει προσθεθεί τίποτα σε αυτή την πόλη και γι' αυτό νομίζω ότι αυτή η αναδρομή, και για τους παλιούς να θυμηθούν, αλλά κυρίως για τους νέους, να μάθουν ποια είναι αυτή η ιστορία και το έργο του. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Το 2014 ιτηθήκαμε. Δεν με φοβίζουν οι λέξεις. Αλλά μαζί μας ιτήθηκαν οι αρχές της πολιτικής αξιοπρέπειας, του πολιτικού ήθους, της πολιτικής εντιμότητας, του πολιτικού πολιτισμού. Και ποιες νίκησαν? Οι απαξίες της πολιτικής κομπίνας. Μαζί μας έχουμε τον Φώτη Ρουσόπουλο, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο στις επόμενες εκλογές με την Ποιότητα Ζωής και τον Γιώργο Κουτελάκη και γενικό αρχηγό της ΓΑΝ ΣΥΡΙΔΑ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με μια μεγάλη ομιλία σήμερα, ο Γιώργος Κουντελάκης ξεκινάει τον προεκλογικό αγώνα. Πώς σας φάνηκε η ομιλία του? Νομίζω ότι ήταν μια σημαντική συγκέντρωση για τον προεκλογικό αγώνα που ξεκινάει. Ήταν μια πολύ καλή συγκέντρωση. Ο Γιώργος έχει ξαναβρει τη φόρμα του. Νομίζω ότι θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες δημοτικές εκλογές. Συμπορεύεστε μαζί του στις επόμενες εκλογές. Γιατί το αποφασίσατε αυτό? Είναι μια συνειδητή επιλογή, η οποία έτσι έγινε με αρκετά βασανιστικό τρόπο, όχι τώρα, για την ακρίβεια η πρώτη κοινή συμπόρευση ξεκίνησε το 2014, στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Εγώ μένω στη Νέα Σμύρνη και την αγαπώ εδώ και 21 χρόνια, δεν είμαι βέρος δημότης Νέας Σμύρνης, προέρχομαι από μια γειτονιά της Β' Πειραιά. Αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να βλέπω τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία και να συγκρίνω πολιτικές και δράσεις από τον προηγούμενο Δήμο που ήμουνα με το σημερινό. Και σίγουρα μπορώ να πω ότι αυτά που έχουν γίνει επί της δημαρχίας του Γιώργου και είναι μετρήσιμα και ποσοτικά και ποιοτικά, είναι η μέρα με τις 10 νύχτες σε σχέση με αυτά που έχω δει εγώ και στο Δήμο που ήμουν αλλά και σε άλλους Δήμους. Αυτό ένας πολίτης της Νέας Σμύρνης, ο οποίος ζει και αναπνέει σε αυτή την πόλη, δραστηριοποιείται και οικογενειακά, ενδεχομένως και επαγγελματικά και αθλητικά και κοινωνικά, μπορεί να δει την τεράστια διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις πολιτικές του Γιώργου και σε πολιτικές άλλων παρατάξεων και πόσο μάλλον στη συγκεκριμένη δημοτική αρχή. Άρα έχεις μέτρα σύγκρισης πλέον οποιοδήποτε πολίτης για να δει τι γίνεται στην πόλη σήμερα, τι έγινε στο παρελθόν και τι θέλει να γίνει στο μέλλον, ούτως ώστε να πάρει τη σωστή απόφαση για τις δημοτικές εκλογές που έρχονται. Καλά αποτελέσματα, ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Εγώ δεν αμφισβητώ το δικαίωμα του Ρουβά να τραγουδήσει Θοδωράκη. Αλλά για δέστε τώρα μια διαφορά στη σκέψη. Εγώ το 2012 έκανα ένα ντοκιμαντέο στο Δήμο με τον Μίκη Θεοδωράκη, γιατί σκέφτηκα ότι ο Μίκης μπορεί σε λίγο να φύγει από τη ζωή. Αλλά ο Μίκης τα μεγαλύτερα παγκόσμια έργα του τα έγραψε στη Νέα Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη, στο 39, και το μυαλό μου ήτανε
πως ο ίδιος ο Μίκης θα το πει αυτό. Θα πει πως έζησε σε αυτή την πόλη και πως τον ενέπνευσε και πως συνελήφθη και πως τον βρει τη Χούντα και πως στο πιάνο του άκουσε ο Οδυσσέας Ελίτης για πρώτη φορά το 1961 το άξιο νεστή. Δεν σκεφτόμουν τα μακαρόνια με κιμά του Ρουβά και τον Μίκη Θοδωράκη. Μαζί μας έχουμε την Κατερίνα Κουτετέ, Δημοτική Σύμβουλο και υποψήφια Δημοτική Σύμβουλο στις επόμενες εκλογές με τον Γιώργο Κουτελάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε μια μεγάλη εκδήλωση σήμερα, ο Γιώργος Κουτελάκης ξεκίνησε τον προεκλογικό του αγώνα. Πώς σας φάνηκε η εκδήλωση και η προσέλευση του κόσμου? Κοιτάξτε να δείτε, για μια τόσο νωρίς απόπειρα εκλογικής συγκέντρωσης, θεωρώ ότι είχε αρκετά καλό κόσμο. Το καλό είναι ότι κατάλαβαν αρκετά και υπόθηκαν και πράγματα που μέχρι τώρα ο περισσότερος κόσμος δεν ήξερε. Και θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Μια πολύ καλή συγκέντρωση και ο Γιώργος. Πάντα και πιστεύω ότι σήμερα μου θύμισε αρκετά τον Γιώργο με το πάθος και την όρεξη του 98. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Έχουν κάνει και κάτι άλλο. Κι άλλο έχουν κάνει. Αθρώες προσλήψεις φίλων γνωστών και ημετέρων στον πολιτιστικό οργανισμό. Άνευ ΑΣΕΠ, άνευ συμβάσεων, όλος ο Δήμος λειτουργεί με ΑΣΕΠ και συμβάσεων, εκεί είναι το άντρο του Χατζατουριάννη. Οι φίλοι τους και τα παιδιά που όλα έχουν δικαίωμα στην εργασία, αλλά δεν έχουν δικαίωμα στην εργασία μόνο αυτά οι οποίοι είναι φίλοι του Κουτελάκη και του Τζουλάκη. Δικαίωμα στην εργασία έχουν τα παιδιά όλων σας που δεν έχουν. Στον πολιτιστικό λοιπόν οργανισμό των 40 και των 50 προσλήψεων ούτε μία δημόσια διαδικασία πρόσκλησης για πρόσληψη τα τελευταία 5 χρόνια έχει δημοσιευθεί για να αποκτήσουν δικαίωμα και τα δικά σας παιδιά σε μια δουλειά από αυτές που ζητάει ο πολιτιστικός οργανισμός. Κοντά μας έχουμε τη Μαγιαλένα Αγγελίδου, τέως εφέτη Αθηνών, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Νέας Σμύρνης Ποιότητα Ζωής και υποψήφια στις επόμενες εκλογές με την ποιότητα ζωής του Γιώργου Κουτελάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό που ήθελα να πω κι εγώ από τη δική μου τη μεριά ήταν ότι ήταν μια ομιλία του κυρίου Κουτελάκη διαφορετική από όλες τις άλλες. Μια ομιλία μεστή περιεχομένου και μια ομιλία όπου με την ειλικρίνεια και το δυναμισμό που τον διακρίνει κατόρθωσε για άλλη μια φορά να αγγίξει τις καρδιές του κόσμου. Αυτά τα οποία είπε είναι συσσωρευμένη αγανάκτηση, μπορώ να πω, για τα έργα και οι μέρες της σημερινής Δημοτικής Αρχής και με όλη την ειλικρίνεια τα εξέθεσε. Είναι και πολλά άλλα που έχουν να υποθούν στο μέλλον. Νομίζω ότι είναι αυτά που περίμενε ο κόσμος να ακούσει και εισπράξαμε την ικανοποίηση όλων των ανθρώπων που ήταν παρόντες και πιστεύουμε ότι μέχρι τις εκλογές, δηλαδή αυτό το μικρό διάστημα που εναπομένει, η παράταξή μας, ποιότητα ζωής, θα είναι επί των επάλξεων, θα ελέγξει όλες τις παρανομίες και με κάθε τρόπο θα προσπαθήσει να τις αποκαταστήσει, γιατί εμάς στόχος μας είναι πραγματικά η ποιότητα ζωής των ανθρώπων της πόλης μας και το επίπεδο ζωής με ήθος και διαφάνεια. Αυτό άλλωστε έμαθα και εγώ να υπηρετώ λόγω της ιδιότητάς μου και γι' αυτό είμαι τόσο κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο, τον Γιώργο τον Κουτελάκη, που έφτιαξε ό,τι καλό υπάρχει σε αυτή την πόλη. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι όλοι μαζί να καταφέρουμε να φέρουμε σε αυτή την πόλη το δήμαρχο που της αξίζει. Ευχαριστούμε. Καλά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Η Δημοτική Αρχή του κ. Χατζατουριάν και του πολιτιστικού οργανισμού, του πλέον αδιαφανούς, του πλέον κακοδιαχειριζόμενου. Ο κ. Χατζατουριάν μπορεί να παράγει έργο, αλλά αν μπει έλεγχος μέσα, θα τον τεινάξει στον αέρα. Θα τον τεινάξει στον αέρα. Πληρώνουμε 2 και 3 φορές όλα τα πράγματα. Τα πληρώνουμε με κατατμήσεις, με αδιαφανείς διαδικασίες, με αδιαφανείς προσλήψεις, χωρίς τήρηση του στοιχειώδους κανόνα του δημόσιου λογιστικού. Πήγαμε στη Σμύρνη,
πέρσι χρεώθηκαν τα λεφτά των Δημοτικών Συμβούλων και στο Δήμο που μας έβγαλε στα εισιτήρια και μετά χρέωσε άλλους 15 Δημοτικούς Συμβούλους και στον πολιτιστικό οργανισμό. Χρεώνει εκδηλώσεις που δεν γίνονται. Εκδηλώσεις που αναλαμβάνουν να κάνουν εκδηλώσεις μπαλέτου τουριστικά γραφεία. Αναθέτει σε γραφεία, στο ίδιο γραφείο που αναθέτει ξεναγήσεις, δημιουργική απασχόληση, επαφή με τη Σμύρνη, στο ίδιο γραφείο αναθέτει μειοκτονίες. Μαζί μας έχουμε τον Γιώργο Κουτελάκη, επικεφαλής της παράταξης της ποιότητας ζωής. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γελά. Σήμερα ασκήσατε έντονη κριτική στη Δημοτική Αρχή, με την ομιλία σας με την οποία εγκαινιάζετε στην ουσία τον προεκλογικό σας αγώνα. Ναι, ξεκινάμε σήμερα μια νέα προσπάθεια να κερδίσουμε πάλι την πόλη μας, να κερδίσουμε την πόλη από αυτούς που δεν δημιουργούν προστιθέμενη αξία στην πόλη, αλλά μόνο στους ίδιους τους, στους εαυτούς. Περιμέναμε αρκετό καιρό για να πούμε κάποια πράγματα. Δεν θέλαμε να είμαστε βιαστικοί, δεν θέλαμε να είμαστε επιπόλαιοι. Δεν θέλαμε το κυρίαρχο στοιχείο πολύ βιαστικά να είναι η πίκρα στην κριτική της παρούσας Δημοτικής Αρχής. Σήμερα είμαστε κατασταλαγμένοι στα επιχειρήματά μας. Μας έχει δημιουργήσει μια εικόνα από την οποία συνάγονται εύλογα συμπεράσματα. Αυτά προσπαθήσαμε να καταθέσουμε μαζί με το συνέστημά μας για την πόλη που αγαπάμε, για τα σχέδια που έχουμε για αυτήν και να ζητήσουμε από τους πολίτες την έγκρισή της για να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε και να το πάμε ακόμα μακρύτερα. Σας ακούσαμε σήμερα να μιλάτε για τα υψηλά ταμιακά υπόλοιπα που έχει ο Δήμος, τα οποία δεν έχει εκμεταλλευτεί η παρούσα Δημοτική Αρχή. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι έχει γίνει αυτό και ποια είναι τα δικά σας σχέδια? Τα υψηλά αποθέματα εμείς έχουμε πει στη Δημοτική Αρχή επί θα συνεχίσουν να είναι υψηλά, γιατί αφήσαμε ένα προϋπολογισμό που παράγει πλεονάσματα 3 εκατομμύρια ευρώ περίπου το χρόνο και την καλέσαμε σε όλη αυτή τη διάρκεια των 4 ετών που ασκεί διοίκηση να τα διαθέσει τμήμα αυτών, με το να σχεδιάσουμε κυρίως κοινωνικές πολιτικές, τόσο ώστε μέσα στην κρίση να μας νιώσουν οι αδύναμοι συμπολίτες μας ακόμα πιο κοντά τους, να τους φίξουμε ισχυρότερα στο χέρι. Ήτανε πάντα επιφυλακτικοί, λέγανε ότι έρχονται υποχρεώσεις οι οποίες ποτέ δεν ήρθαν. Τα έργα που κάνουν είναι έργα στα οποία έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις και τα κρατάνε αυτά τα αποθέματα προκειμένου να τα αξιοποιήσουν δεν ξέρω πώς και πότε. Πάντοτε πρέπει να υπάρχει ένα μαξιλάρι ασφαλείας, το έχουμε υπερβεί και νομίζω ότι χρειάζεται δημιουργική διάθεση για να μπορέσει να τα διαθέσει από ωφελία των πολιτών της πόλης. Και μια και βρισκόμαστε λίγα μέτρα μόνο από την Ομήρου, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνονται τα έργα μας οδηγούν στο να δούμε συχνά συμπολίτες μας οι οποίοι τραυματίζονται. Ταυτόχρονα περιμένουμε εδώ και μήνες να αλλάξει η ροή της Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το σχολείο σας. Η ροή της Μεγάλου Αλεξάνδρου καταρχήν, το οποίο είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο της Δημοτικής Αρχής, δυσκολεύοντας εξαιρετικά τη διέλευση από την Ομήρου την ώρα που είναι έργα, το έχουμε ζητήσει από τη Δημοτική Αρχή, δεν το κάνει, ίσως επειδή το είπαμε εμείς. Τώρα τα έργα της Ομήρου είναι μια τραγωδία και είναι μια τραγωδία και για τον ίδιο τον Δήμαρχο, αλλά είναι μια τραγωδία κυρίως για τους πολίτες, γιατί δεν είχε την τόλμη όταν χρειαζόταν, παρότι του το ζητήσαμε, ενώ εμείς ψηφίσαμε το έργο, δεν ψηφίσαμε το χρονοδιάγραμμα του έργου, να δώσει στον εργολάβο 24 μήνες δικαίωμα να το εξαντλήσει, δηλαδή σε 24 μήνες, και να έχουμε μια τέτοια μεγάλη καθυστέρηση σε βλάβη και των μαγαζιών, κυρίως της Νέας Μήνης και της εμπορικής τους δραστηριότητας, αλλά κυρίως σε βάρος των πολιτών της Νέας Μύρνης που θα ταλαιπωρηθούν για άλλο ένα χρόνο. Δεν φτάνει αυτός που διανύθηκε, θα διανυθεί άλλος ένας για να ολοκληρωθεί ένα έργο που θα μπορούσε να τελειώσει σε 8 και σε 10 μήνες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στις εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Είναι η Δημοτική Αρχή του κ. Κρικρή που θέλει να είναι παράδειγμα και για τους νέους ανθρώπους, που τριγυρίζει τα κόμματα και τα αλλάζει σαν τα πουκάμισα. Στα 29 του προλαβαίνει και αλλάζει κόμματα και ήθελε να πάει και στην κυβέρνηση για να γίνει Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής. Ήμασταν Πασόκ, πήγαμε στην πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σύμβουλοι του Πελεγκρίνη, έφυγε ο Πελεγκρίνης, φύγαμε και εμείς, ξαναγυρίσαμε στο Πασόκ, ψηφίσαμε γιατί φόβηκε τον Καμίνη, μας είπε ο ΣΥΡΙΖΑ να πάμε ψηφιακή πολιτική, πήγαμε ψηφιακή πολιτική. Το παράδειγμα για τους νέους ανθρώπους. Πώς επιβιώνουν οι χαμελέοντες. Από την ομιλία του Γιώργου Κουτελάκη, επικεφαλής της παράταξης ποιότητας ζωής στον κινηματογράφο Sporting, για το nstv.gr, Αριέλα Χρυσού.